πολίτες της κεντρικής πόλης. Σαν καινούριο σας δήμαρχος, με περηφάνεια θα εγκαινιάσω αυτό το πύργο ηλιακής ενέργειας, που όπως όλοι σας ξέρετε, προσφέρθηκε γενναιόδωρα από τον αντίπαλό μου, τον κύριο Σόουν Μπέργκερ. Αν και τον κέρδισα στις εκλογές μετά από μεγάλη αναμέτρηση, τώρα του βγάζω το καπέλο. Μείνε ήσυχος, δήμαρχε. Οι συνεισφορές μου μόλις άρχισαν. Και τώρα εγκαινιάσω αυτό το πύργο. Ψεύτικο! Ωραία, τσίπησαν. Πληρώματα το τάγκς, ετοιμαστείτε για μάχη. Ας τους δείξουμε πώς να φοβούνται. Αγνόησε τους ανθρώπους. Γεμίστε τους ενεργειακούς σκύβους. Δεν υπάρχει ενέργεια εδώ. Είναι παγίδα. Ο Μπέργκερ ξαναπήρε τον νόμο στα χέρια του. Πάλι. Φέρτε μου τους Autobot. Φύγετε! Οι Autobot. Πώς τολμούν και έρχονται. Autobot, μεταμορφωθείτε! Έρχομαι κι εγώ, Prime. Θέλω να ρίξω λίγο σκοτάδι. Δεν μπορώ να δω! Ο πανίκος θα σε νικήσει, Τέρτσι! Χτύπα τον Starscream πριν απογειωθεί! Thrust! Βοήθησέ με! Τώρα θα δείτε ότο πόνο! Χτύπησαν το σύστημα πλοήγησής μου! Decepticon! Υποχωρήστε! Ωραία. Μου φαίνεται ότι τους δείξαμε, Σπάικ. Ναι, και δείξατε και σε εμάς και σε όλους εκεί πέρα, Μπάμπλμπι. Ηρεμήστε, ηρεμήστε, παιδιά. Δεν ήταν τίποτα σπουδαίο. Μ' αρέσει ο θαυμασμός, αλλά δεν αντέχω το θόρυβο καθόλου. Optimus Prime, θέλω να τιμήσω επίσημα όλους τους Autobots στο Δημαρχείο. Καιρός ήταν εξοχότατε. Αν δεν ήταν αυτή, εγώ θα ήμουν ήρωας. Βγείτε έξω, θέλω να σκεφτώ. Μάλιστα, κύριε Μπέργκερ. Πρέπει να βρω άλλο τρόπο για να δοξαστώ. Τι? Φρουρί! Όχι! Χαίρετε, κύριε Μπέργκερ. Ελπίζω η πτήση σας να μην ήταν πολύ άσχημη. Ίσως να με αναγνωρίζεις, είμαι ο Μέγκατρον, ο αρχηγός των Decepticon. Έχω εξουσία σε αυτά τα μέρη. Αν με πειράξεις, θα υποφέρεις πολύ. Να σε πειράξω, κύριε Μπέργκερ, μα θέλω να σε βοηθήσω. Με πονάει να βλέπω κάποιον με την εξυπνάδα σου να εξαπατάται από την προπαγάνδα των Autobot. Προπαγάνδα των Autobot. Βλέπεις, σας έχουν κάνει τέτοια πλήση εγκεφάλου. Ούτε καν υποπτεύεσαι ότι εκείνοι είναι οι κακοί και εμείς οι καλοί.
Α, η δύναμη των δημοσίων σχέσεων. Περιμένεις να το πιστέψω αυτό? Όχι ακόμα. Είναι πολύ δύσκολο να το πιστέψεις τώρα. Αλλά αν σου δώσω αποδείξεις, θα χρησιμοποιήσεις τη δύναμη και την επιρροή σου για να μας βοηθήσεις. Ας υποθέσουμε ότι μου λες την αλήθεια. Εγώ τι θα κερδίσω? Όλα όσα θες. Ολόκληρη η πόλη θα είναι δικιά σου. Πρώτα πρέπει να αποδείξεις ότι ο Autobot είναι κακή. Θα το αποδείξω. Μπέρτς, πήγαινε τον φίλο μας σπίτι. Η τιμή μου είναι δύο πόλεις. Δεν θα υπάρχει όριο σε όσα θα μπορέσεις να έχεις αν συνεργαστείς μαζί μας. Ο πομπόδης ηλίθιος νομίζει ότι θα γίνει βασιλιάς, αλλά δεν θα είναι παρά ένα πιόνι. Σταμάτα εδώ. Βάλε σε λειτουργία τις κάμερες. Οι εργάτες δεν ήρθαν ακόμα. Έτσι έχουμε πολύ χρόνο για να πάρουμε όλη την ενέργεια. Α, έρχονται τα ριμπενάκια από το φανταστικό. Οι Autobot κλέβουν ενέργεια. Ο Megatron είχε δίκιο. Συνεχίστε να κινηματογραφείτε. Έχουμε επισκέψεις, Optimus. Θέλεις να τους καταρρύψω? Όχι, άφησέ το σε μένα. Κάνε κάτι. Σαν τι? Περίμενε, ίσως να υπάρχει κάποια ελπίδα. Decepticon, επιτεθείτε. Χτύπα τους, Megatron. Σώστε τους ανθρώπους. Οι Decepticon! Καταστρέψτε τους Autobot! Ευχαρίστως! Είναι η τελευταία φορά που μας χαλάτε τα σχέδια, Decepticon! Χτύπησε! Θα εκδικηθώ! Ακυρωτική ακτίνα! Δεν θα ξανακυλιλώσεις την υπόλοιψή μας, Prime! Σήμερα η γη θα μάθει την αλήθεια! Ας παραδοθούμε! Όσο είναι καιρός! Όχι άλλο, Megatron! Σε ικετεύω, όχι! Κύριε Μπέργκερ, με πιστεύεις τώρα? Ναι, Megatron. Και τα όλα σε βιντεοκασέτα για να τα δει ο κόσμος. Μη γυρίσετε πίσω! Hey, παιδιά, κοιτάξτε. Του Μπέργκερ του πέσε μια από τις κάμερές του. Ας τραβήξουμε ταινία. Σταμάτα, είπα! Πρέπει να επιστρέψουμε αυτή την κασέτα στον Μπέργκερ. Περιέχει πολύτιμες αποδείξεις. Καταπληκτική! Autobot, μεταμορφωθείτε! Δεν ήξερα, φίλοι μου, ότι οι άνθρωποι είχαν τόσο καλό γούστο. Πολίτες της κεντρικής πόλης, ως νέο εκλεγμένος δήμαρχος, με μεγάλη περηφάνεια θα εγκαινιάσω αυτόν τον ηλιακό... Συγγνώμη, λάθος λόγος. Πολίτες της κεντρικής πόλης, θεωρώ τιμή μου να σας παρουσιάσω... Μα κύριε Μπέικερ, δεν μπορώ να διακόψω το δήμαρχο με την ταινία σας. Αν θες τη δουλειά σου, θυμίσου σε ποιον ανήκει αυτός ο σταθμός.
Και τώρα, πριν τιμήσουμε επίσημα τους ευγενείς Autobot, επιτρέψτε μου να σας δείξω την ηρωική τους δράση στο ηλιακό εργοστάσιο χθες. Μα αυτό δεν είναι το ηλιακό εργοστάσιο. Είναι μια πετρελοπηγή. Άνθρωποι της γης, σας μιλάει ο Μέγκατρον. Χαίρομαι που μου δίνετε η ευκαιρία να σας δείξω ποιοι πραγματικά είναι οι Autobot, για να μάθετε την αλήθεια. Τι προσπαθεί να κάνει? Κοιτάξτε προσεκτικά και δείτε την αλήθεια. Δεν το πιστεύω. Είναι αδύνατον. Βάλε τη δεύτερη κασέτα. Είναι φανερά ψεύτικο. Οι άνθρωποι δεν θα το πιστέψουν. Αυτή η δεύτερη κασέτα που σώθηκε με μεγάλο κίνδυνο δείχνει γιατί οι Decepticons συμπεριφέρονταν παράλογα κάποιες φορές. Αυτό το μηχάνημα μπορεί να κάνει ακόμα και το καλύτερο πλάσμα σατανικό. Ας το δοκιμάσουμε. Τι ήταν αυτό? Δεν ξέρω, αλλά ξαφνικά θέλω να κλέψω ενέργεια για να καταστρέψω. Είναι απίστευτο. Ίσως να είναι κάποιο αστείο. Εγώ δεν θα το έλεγα αστείο. Και τώρα θα σας δείξω το τελευταίο αποδεικτικό στοιχείο που κινηματογράφησα μυστικά στο αρχηγείο των Autobot. Και όταν θα μας εμπιστεύονται όλοι και οι Decepticon θα έχουν εμφανιστεί, θα κυριαρχήσουμε στη γη. Βάζουν διάφορα στο στόμα σου. Έλα, Prime, ας μάθουμε τι συμβαίνει. Πάμε γρήγορα. Μαζί σου, Ironhide. Ας μη βιαστούμε, γιατί θα παίξουμε τελικά το παιχνίδι τους. Κύριε Δήμαρχε, δεν πιστεύετε φυσικά αυτές τις κασέτες, ε? Προσωπικά όχι, αλλά σαν δήμαρχος πρέπει να σκεφτώ κάθε πιθανότητα. Λυπάμαι όμως, σας παρακαλώ μη φύγετε από την περιοχή. Θα γυρίσουμε στο αρχηγείο μας. Μπορείτε να μας βρείτε εκεί. Φύγετε, Autobot! Αγνώμονες! Autobot, μεταμορφωθείτε και πάμε! Περίμενε μας, Optimus! Ερχόμαστε μαζί σας! Προδότες! Spike, Sparkplug, Chip! Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας! Προδότες! Να μην ξανάβλετε! Το ξέρα ότι οι άνθρωποι θα μας κατηγορούσαν κάποια μέρα. Είναι τόσο αχάριστα πλάσματα, κατώτερες μορφές ζωής. Α, δεν νομίζω, σας Τρίκερ. Μερικοί από τους καλύτερους φίλους μου είναι άνθρωποι. Ευχαριστώ, Bumblebee. Πρέπει να αποκαλύψουμε την απάτη των Decepticon. Πώς όμως? Το προειδοποιητικό σινιάλο του Teletran! Κάποιος είναι έξω. Εικόνα, Wheeljack. Autobot, σας μιλάει ο Σόλμπεργκερ. Παραδοθείτε αμέσως. Αφήστε τα όπλα σας και παραδοθείτε. Άγιε Κύπερτρον. Δεν πίστευα ότι θα εξελίσσονταν έτσι. Αφού δεν μπορούμε να τους πείσουμε, να τους χτυπήσουμε. Ας τους χτυπήσουμε. Όχι, δεν πρέπει να πέσουμε στο επίπεδό τους. Ο Μέγκατρον δεν θα μας νικήσει έτσι εύκολα. Θα παραδοθούμε μόνο στον εκτελεστή του νόμου, Μπέργκερ. Optimus Prime, σου μιλάει ο Δήμαρχος. Συλλαμβάνεστε όλοι. Επαναλαμβάνω, όλοι οι Autobot συλλαμβάνονται. Συλλαμβάνεστε, παραδοθείτε ήσυχα. Μας παγίδεψαν. Πες μόνο μία λέξη, Prime, και θα τους... Ironhide, η λέξη είναι παραδοθείτε. Μην αντισταθείτε. Μεταμορφωθείτε και βάλτε μπρος. Μπείτε μέσα, παιδιά. Θα χρειαστούμε την υποστήριξή σας. Θα ήθελα να πιστέψω ότι είστε αθώοι, Autobot, αλλά η αλήθεια πρέπει να αποκαλυφθεί μόνο σύμφωνα με τον νόμο. Ωραία. Πες τους ότι να. Μόνο κάνε τους να παραδοθούν. Autobot, ακολουθήστε το στρατό μου. Υπακούστε στον Μπέργκερ, Autobot. Αυτό είναι ταπεινωτικό. Ελπίζω, Prime, να ξέρει τι κάνει. Ελπίζω να κάνεις λάθος, Μπέργκερ.
Ελπίζω να κάνεις λάθος. Και εσείς, κύριε, ποια είναι η γνώμη σας? Είναι αθώοι ή ένοχοι οι Autobot? Να, πίστευα ότι αυτοί οι μεταλλικοί τύποι ήταν εντάξει, καταλαβαίνεις. Όμως από την ώρα που είδα τις κασέτες... Ευχαριστώ, κύριε. Μια άλλη γνώμη τώρα, εσείς. Για πολύ καιρό, αυτά τα ρομπότ είχαν μεγάλη δύναμη σε αυτό το πλανήτη. Τώρα ήρθε η ώρα να ξεφορτωθούμε αυτά τα μηχανικά ακτίνη! Ελπίζω να συγχωρέσετε αυτή τη διακοπή, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, συνεχίστε τη δίκη. Φυσικά, Μέγκατρον. Και τώρα, κύριε Μπέργκερ, τι λέγατε? Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Ήμουν παρόν όταν οι Autobot έκαναν επιδρομή στην πετρολοπηγή. Τους είδα με τα μάτια μου να φτιάχνουν ενεργειακούς κύβους. Ξέρεις, πατέρα, κάτι με ενοχλεί στην κατάθεση του Μπέργκερ. Τι, γιέ μου? Δεν είμαι σίγουρος. Προσπάθησε να τους καθυστερήσεις μέχρι να γυρίσω. Σπάικ, πού πας? Τι συμβαίνει? Ράβατς, σταμάτα τον. Ήξερα ότι υπήρχε κάτι περίεργο. Οι Autobot δεν άλλαξαν ποτέ. Αλλά αυτό δεν είναι απόδειξη. Αυτή η μάσκα θα ξεγελούσε και τον ίδιο τον κατασκευαστή του Prime. Ο Starscream, αυτό αποδεικνύει ότι οι Autobot είναι αθώοι. Πρέπει να γυρίσω πίσω στη δίκη. Αφού ζήγησα προσεκτικά τα στοιχεία, έφτασα σε ετοιμιγωρία. Περιμένετε, κύριε Πρόεδρε! Ο φίλος μου φέρνει κι άλλα στοιχεία! Η δικαιοσύνη δεν θα σταματήσει για να σας περιμένει. Λυπάμαι, παιδιά, αλλά δυστυχώς έχουμε αποφασίσει. Μετά από απόφαση αυτού του δικαστηρίου, οι κατηγορούμενοι βρέθηκαν ένοχοι της κατηγορίας. Ένοχοι! Μα αυτό είναι τρέλα! Καταδικάζεστε να εγκαταλείψετε τη γη για πάντα. Κύριε Πρόεδρε, θα σεβαστούμε και θα συμμορφωθούμε με την απόφαση του δικαστηρίου. Πολύ γενναιόδωρο εκ μέρους σας να δώσετε το σκάφος, κύριε Μπέργκερ. Δεν είναι τίποτα το σπουδαίο. Προκειμένου να ξεφορτωθούμε αυτά τα φοβερά ρομπότ. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, Optimus Prime. Όχι. Ό,τι και να κάνουμε τώρα, θα είναι σαν να παραδεχόμαστε την ενοχή μας. Επιβιβαστείτε στο σκάφος τώρα! Μα πού πάτε? Κάπου, Τσιπ. Ίσως και στον Κίμπερτρον. Όπου και να πάμε θα μας λείψετε. Εσύ και ο Σπάικ και ο Σπάρμπλακ. Ήσασταν αληθινοί φίλοι. Πού είναι ο Σπάικ? Ψάχνει ακόμα για τα στοιχεία, αλλά φαντάζομαι ότι τώρα είναι πάρα πολύ αργά. Αναρωτιέμαι τι θα γινόταν αν είχαμε σήμερα εκλογές. Η αγάπη σου για δύναμη θα σε καταστρέψει, Μπέργκερ. Περίεργο. Εμένα δεν μου φαίνεται καθόλου έτσι. Τι κάνουμε εδώ? Και πότε θα πάρω την ανταμοιβή μου? Μου υποσχέθηκες τρεις πόλεις. Κάνε υπομονή.
πρώτα η δική μου ανταμοιβή. Δεν καταλαβαίνω. Τώρα τίποτα δεν μπορεί να σώσει τους Autobot. Κατέστρεψα την ικανότητα επικοινωνίας του κομπιούτερ τους και τους στέλνω στον ήλιο. Πάνε κατευθείαν στη λύθη. Η συνέχεια στο επόμενο επεισόδιο. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο της Audio Visual.